δικιά μου. Ε. Αυτό εδώ είναι ένα σκόντα ή μία σκόντα. Σκόντα. Έτσι δείχνει, γιατί το σήμα του δείχνει ότι είναι σκόντα. Δεν είναι όμως ένα τυχαίο σκόντα. Είναι η πρώτη σκόντα Octavia Scout Sports Wagon που ήρθε στην Ελλάδα. Μία και μοναδική. Και είναι αυτή. Και ποια είναι αυτή? Είναι η σκόντα η οποία θα χρησιμοποιήσουμε το ερχόμενο χρονικό διάστημα για να κάνουμε τα ταξίδια μας. Να μεταφέρουμε τα jet ski μας, να μεταφέρουμε τα σκάφη μας, να κάνουμε ποδηλατάδες, να πάμε να κάνουμε 4x4, να πάμε να κάνουμε, δεν ξέρω κι εγώ, τα πάντα θα κάνουμε με αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί αυτή η σκόντα έχει τα πάντα, σου προσφέρει τα πάντα. Και όσοι δεν καταλάβατε τι είπα, να σας πω ότι αυτή είναι η δική μας σκόντα. Και γιατί επιλέξαμε σκόντα, θα σας πω τώρα. Πρώτα απ' όλα, γιατί η σκόντα είναι μία μάρκα που έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδου. Ξεχνάμε το τι ξέραμε για τη σκόντα πριν από 20-30 χρόνια. Πλέον εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι πολύ σύγχρονο, κάτι πολύ ποιοτικό. Και γενικότερα θα σας τα πω σε λίγο. Γιατί Octavia. Τώρα, Octavia νομίζω ότι είναι το brand name της Skoda, είναι το μοντέλο που άλλαξε όλη τη μάρκα. Και εδώ δεν έχουμε απλώς μία Octavia στην τέταρτη γενιά, στην τελευταία γενιά. Έχουμε την κορυφαία top έκδοση της Octavia, τη Scout. Και τι είναι αυτή η έκδοση Scout? Πρώτα απ' όλα είναι μία έκδοση η οποία σε βάζει στο τρυπάκι, σε βάζει στο mood, ρε παιδί μου, να ζήσεις την περιπέτεια. Και το βλέπετε από τα διάφορα, έτσι, χαρακτηριστικά εδώ, τις διάφορες λεπτομέρειες που έχει, θα το δούμε και γύρω-γύρω. Και να σας πω ότι κάτω από το εμπρός καπό έχουμε έναν κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών diesel με 200 άλογα. Καλά ακούσατε. Είναι τετρακίνητη και είναι τεράστια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα crossover SUV σε σχήμα Octavia. Και το λέω αυτό διότι συγκριτικά με τις Octavia που κυκλοφορούν, είναι λίγο πιο ψηλή. Άρα μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε και εκτός δρόμου. Και επειδή μιλάω και λέω για χώρους, φυσικά έχουμε χώρους για τους επιβάτες, φυσικά έχουμε χώρους για τα αντικείμενα και μπορούμε εύκολα και πολύ απλά να κάνουμε και μετακομίσεις. Μην ξεχνάμε ότι η Octavia είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει το μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Ξεχάσαμε τίποτα? Κοτσαδόρο! Και το πιο σημαντικό απ' όλα, αυτή η κορυφαία έκδοση έχει και κοτσαδόρο. Είναι αμαξάρας. Το λογότυπο Scout εδώ στα πλαένα του οχήματος. Δείτε εδώ και αυτό το μαύρο εδώ, αυτή η πινελιά εδώ, η μαύρη. Το αλουμίνιο εδώ που βλέπετε γύρω-γύρω στο τελάρο εδώ της πόρτας. Όλο αυτό γενικότερα σου δίνει μία, έτσι, κάτι διαφορετικό σου δίνει, ρε παιδί μου. Για να δούμε και τις ζάντες. Έχουμε ζάντες με 18 και 19 ίντσες. Είναι διαθέσιμο. Εδώ έχουμε 18. Φώτα full LED. Και πάμε να δούμε λίγο μέσα. Wow. Κάτσε να βγάλω αυτό το πλαστικό και τώρα να απολαύσουμε το εσωτερικό μιας Skoda Octavia Sports Wagon Scout. Ξεχάστε ό,τι γνωρίζατε. Εδώ μιλάμε για πολυτέλεια. Και όσοι δεν μπορείτε να το καταλάβετε, το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε ποιο είναι, να επισκεφτείτε μία έκθεση της Skoda και να δείτε ότι τελικά αυτή είναι μία διαφορετική Skoda. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, άλλο επίπεδο, άλλη ποιότητα. Φυσικά κουμπάκι. Τώρα από ό,τι θυμάμαι, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει και τη δυνατότητα να μπαίνεις μέσα μόνο με το κινητό σου τηλέφωνο. Χρησιμοποιώντας το κινητό του χωρίς κλειδί. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στην πορεία, γιατί έχουμε να ζήσουμε μαζί του πολλά πράγματα. Stop, stop.
οθόνη στην κεντρική κονσόλα. Μία οθόνη ψηφιακή στον πίνακα οργάνων. Εδώ έχουμε τα modes, δηλαδή επιλέγουμε τις συνθήκες οδήγησης. Έχουμε sport, normal, individual, να το διαμορφώσουμε όπως θέλουμε, και off-road. Όταν θα κάνουμε off-road, και τώρα να σας πω και κάτι, θα το βάλουμε και στην πίστα να δούμε τι κάνει. Και έχει όλα τα comfort που θέλει κάποιος, ρε παιδί μου, όταν έχει ένα αυτοκίνητο. Δες ακόμα λεπτομέρεια που έχει εδώ. Σκουπιδάκια, έχει σκουπιδάκια, ρε παιδί μου, στο αυτοκίνητο. Σου έχει και το αντίστοιχο τασάκι για σκουπιδάκια. Ωραίο. Λεπτομέρεια, δείτε εδώ λεπτομέρεια. Τιμόνι. Διάκτινο. Ψηφιακό το περιβάλλον μέσα σε μία Skoda Octavia. Τώρα αυτό το εσωτερικό το συναντούμε και στην κανονική Octavia. Αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Τετρακίνητο όπως σας είπα και με πάρα πολλές θήκες για τα πάντα. Εδώ μιλάμε θήκες και για τα μικροαντικείμενα και για τα μεγαλοαντικείμενα. Και έχει έτσι κάποιες πινελιές που μας αρέσουν, ρε παιδί μου, σε αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή απλά πράγματα. Εδώ αυτό το γκατζετάκι το μικρό πάει στο κινητό στο τηλέφωνο. Εδώ τα σκουπιδάκια. Έχει πολλά πράγματα το αυτοκίνητο. Και νομίζω ότι θα ζήσουμε με αυτό το αυτοκίνητο και θα σας δείξουμε σε βάθος χρόνου και θα το δούμε και εμείς πώς ζεις με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Δείτε τώρα εδώ συνδυασμός, τώρα το κάθισμα. Και είναι και όμορφο σχεδιαστικά. Scout πάνω στο κάθισμα και συνδυασμός. Δείτε ένα ωραίο ύφασμα και το ύφασμα είναι ωραίο. Το χαϊδεύεις, ρε παιδί μου. Δείτε το. Τώρα, εσείς το βλέπετε, εγώ το χαϊδεύω και καταλαβαίνω. Αυτό είναι το τιμόνι, ε. Παίξω λίγο μπάσκετ. Κάτσε να δω. Τώρα δεν σας δείχνω χώρο σε μια Οκτάβια, γιατί ξέρουμε όλοι ότι χώροι σε μια Οκτάβια είναι τεράστιοι. Τι ωραία έχουμε να ζήσουμε αυτό. Πού θα πάμε, ρε Αποστόλο? Παντού! Και στο σούπερ μάρκετ θα πάμε. Και τα παιδιά θα μεταφέρουμε. Και κανένα στρώμα θα μεταφέρουμε. Και τζέτσκι θα μεταφέρουμε. Έχει τα πάντα το αυτοκίνητο. Και πήραμε μία γεύση. Σας είπαμε τι θα κάνουμε. Αυτό θα είναι το αυτοκίνητό μας. Και αυτό θα είναι το ένα και μοναδικό αυτοκίνητο Scout, τουλάχιστον προς το παρόν, που θα κυκλοφορήσει στους δρόμους. Το μοτέρ θα το δούμε. Και μοτέρ. Και όπως είπαμε, 2.000 κυβικά εκατοστά δίζελ, 200 άλογα, 400 νιουτόμετρα ροπής, 0-100, ακούστε τώρα, 6,8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 230 χιλιόμετρα την ώρα και τετρακίνητο. Τι άλλο να ζητήσεις? Δίζελ, μέση κατανάλωση, το εργοστάσιο μας λέει 5,1 λίτρα. Θα δούμε μετά από 2, 3, 4, 5, 6 μήνες πόσο θα μας καίει. Καλά δεν έγινε τίποτα. Πάντως είναι πολύ γεμάτο αμάξι, ρε παιδί μου. Έχει, έστω από τον κινητήρα που βλέπεις, έτσι, σου γεμίζει το μάτι, ρε παιδί μου. Σου... Τώρα άκου, άκου, άκου. Ακόμα και αυτό σε φτιάχνει. Ξέχασε κάτι σημαντικό. Έχεις κοτσαδόρο, δεν έχεις? Έχεις ένα επιβατικό όχημα. Δεν είναι αγροτικό, δεν είναι επαγγελματικό. Μέχρι 2 τόνους τραβάς, τρέιλερ με φρένα. Οχ. Απ, κοίτα εδώ, κοίτα, κοίτα και κάτι άλλο που έχει. Δες αυτές τις λεπτομέρειες που λέγαμε. Χρηστικό αυτοκίνητο. Δες τώρα, έχεις αυτό εδώ τον πυροσβεστήρα. Και τον έχεις στο πορμπαγκάζ και οδηγείς. Τι κάνεις, πάει πέρα δόθε. Πατέντα. Τώρα το κάνουμε για παράδειγμα αυτό, έτσι. Να το. Και σφήνωσε. Και δεν μετακινείται. Φαντάζω μια τσάντα, τη βάζει στη μέση και είσαι οκ. Okay. Τι έχει, πολλά πράγματα έχει. Δικτάκι. Κοίτα τι άλλο έχει. Δείτε τώρα εδώ. Εδώ τι έχουμε. Βουλτσάκι. Σκουπίζεις και σαν λίγο. Εντάξει, αυτοκίνητο για τα πάντα. Παιδιά, σίγουρα θα ζηλέψετε. Αυτό πάντως δεν το περίμενα να το δω. Τι έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι. Ακόμα και αντάπτορα για την πρίζα. Εντάξει, αλλού. Και αν τώρα
Έχεις κάτι βρεχμένο. Ακόμα και πατάκι για βρεχμένα πράγματα έχουμε, έτσι. Τα πάντα. Τα πάντα. Και σε λίγες ημέρες έχουμε ραντεβού στη θάλασσα, ραντεβού στο βουνό, ραντεβού για ποδήλατο, για ραντεβού για jet ski, ραντεβού για... Τώρα καλοκαίρι είναι, αλλά και στα χιόνια θα πάμε. Πού θα πάμε. Και σε νησιά θα πάμε. Και στο σούπερ μάρκετ θα πάμε. Και δεν ξέρω, μην το δώσω στον Αποστόλη και το κάνει και κάμπινγκ. Κάμπινγκ. Γιατί αυτό είναι και τεράστιο. Κρεβάτι πίσω. Κρεβάτι. Έλα, το παίρνω και φεύγω, ε! Όχι, ρε, βγες έξω. Έλα, ρε. Όχι. Έλα, ρε. Εσύ για κάμπινγκ. Κάμπινγκ. Καλά, το πήγαμε. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αυτό τον πυροσβεστήρα και δεν θέλουμε να μετακινείται πέρα από αυτό. Δείτε τώρα με δύο απλά πραγματάκια τα οποία τα συναντούμε εδώ στη Σκόντα. Το βάζεις εδώ, κάπως με κάποιο τρόπο, το σφινώνεις και δεν μετακινείται. Καλά, εντάξει, δεν μπορούσες να το βάλεις χειρότερα. Δεν γίνεται. Α, κάτσε. Κάτσε, το βάλουμε εδώ. Εκεί, αυτό, γι' αυτό είναι. Κάτσε, μπράβο, μπράβο. Έλα, δεν βολεύει. Να το ξαναπώ. Αυτό είναι το τιμόνι, ε. Παίξω λίγο μπάσκετ. Κάτσε να δω. Κάνεις για... Είμαι καλός πασαδόρος.